Κύριε Μαρκόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Παρακολουθούσαμε εμείς τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που είναι σε όλα τα σημεία και από ελληνικής πλευράς και από τουρκικής πλευράς και στα νησιά. Βλέπουμε όμως και το όργιο προπαγάνδας που έχουμε από πλευρά της Τουρκίας. Δύο νεκροί στα σύνορα της Ελλάδας, είπε χθες ο Ερντογάν. Ήρθε η απάντηση από ελληνικής πλευράς. Όλο αυτό μπορούμε να το διαχειριστούμε ακόμη και αν πάρει σε χρόνο? Καταρχάς, όλο αυτό το διαχειριζόμαστε και το διαχειριζόμαστε με πολύ μεγάλη επιτυχία τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε έναν τύπο, μη το πω πόλεμος, γιατί καμιά φορά πιάνονται κάποιοι, καλό είναι λίγο τους τόνους να τους κρατήσουμε χαμηλά και μου αρέσει η υπευθυνότητα που επιδεικνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα πω λοιπόν το λεγόμενο proxy war που έλεγαν τα παλιά χρόνια, δηλαδή διαμεσολαβητικός πόλεμος. Τι σημαίνει διαμεσολαβητικός πόλεμος? Ότι βάζεις κάποιον άλλο να μπει μπροστά για σένα. Αυτό κάνει η Τουρκία. Βάζει τους μετανάστες μπροστά. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για πόλεμο, όμως θα μιλήσω για μια ασύμμετρη απειλή, όπως πολύ σωστά τονίστηκε. Παρακολουθούμε όμως ότι δόθηκε μια απάντηση στα ίσια. Και νομίζω ότι είχαμε καιρό να δούμε μια απάντηση στα ίσια προς την Τουρκία. Φτάνει αυτό? Θέλει στρατηγική, θέλει σχέδιο. Βλέπω ότι υπάρχει στρατηγική, βλέπω ότι υπάρχει σχέδιο. Και θα πω μέτωπο και κάτι... εσωτερικό υπάρχει, έχετε και την ομοψυχία που χρειάζεται τέλος πάντων σε δύσκολες κατάστασεις. Γιατί εδώ μιλάμε για εθνικό θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Το συζητούσαμε εδώ πέρα και πριν και στο παρασκήνιο. Θα ήθελα εγώ αυτές τις 3-4 ημέρες που εξελίσσονται τα πράγματα τον Αλέξη Τσίπρα πάνω στον Εύρο ή τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί. Δεν εμφανίστηκε. Μάλιστα. Θα ήθελα την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και τους λεγόμενους δικαιωματιστές του κόμματος να πάνε σε μια άλλη γραμμή. Χαμηλά τους τόνους, αυτά του στυλ ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα και τα λοιπά, θα πρέπει λίγο να τα σκεφτούμε όλοι μας. Ή να ζήσουμε με τους μετανάστες και όλα αυτά. Από την άλλη, δεν θέλω να πάω σε μια ακραία ρητορική και δεν προσυπογράφω ότι έχουμε μια πέμπτη φάλαγγα η οποία λέει ανοίξτε τα σύνορα και τα λοιπά. Θέλουμε χαμηλά τους τόνους. Οι πάντες βέβαια κρίνονται αυτή την περίοδο. Οι πάντες κρίνονται. Όμως πιστεύω ότι δεν πρέπει να εξελιχθούμε στους χρήσιμους ηλίθιους για την πλευρά του Ταγί Περντογάν. Μπορεί να χειροτερέψει βεβαίως η κατάσταση. Ακούσαμε χθες τον Τούρκο πρόεδρο να λέει ότι εδώ υπάρχει μια δεξαμενή πολλών εκατομμυρίων προσφύγων και θα το χρησιμοποιήσω ως όπλο το επόμενο διάστημα. Αυτό είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί κάποιοι λένε ήταν 15.000 μέχρι τώρα, αντιμετωπίστηκε. Αν είναι πολύ περισσότεροι, κύριε Μαρκόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δείξαμε με την παρέμβαση, την άμεση, την ακαριαία, την κέρια παρέμβαση της κυβέρνησης. Ότι είμαστε εδώ και ότι κανένας δεν μπορεί να παίξει με τα σύνορά μας. Θα πω και κάτι άλλο. Επειδή όλοι είμαστε ανθρωπιστές, ξέρετε, δεν είναι προνόμιο μιας πολιτικής παράταξης ο ανθρωπισμός. Μες. Και εμένα, ως πολίτη, κάποιες εικόνες με τους μετανάστες, με τα παιδιά τους, δεν σας κρύβω ότι με συνταράσουν. Παρά τα αυτά, είναι εντελώς διαφορετικό. Το είπε πολύ σωστά ο Πέτσας στο ανακοινωθέν. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικό να εξετάσουμε μεμονωμένες περιπτώσεις που ζητάνε άσυλο και έχουν πραγματικά πρόβλημα. Και εντελώς διαφορετικό το. Αυτό ανοίξαμε και κάνουμε ντου. Είναι ένα ντου. Αυτό το πράγμα είναι ένα ντου. Για πάμε στην αντιπολίτευση να δούμε τι λέτε εσείς, κύριε Ρήγα. Ποια είναι η αντίληψη της αντιπολίτευσης? Γιατί ακούμε διάφορα. Μία ακούμε την νεολαία. Μία ακούμε τον κύριο Κυρίτση να λέει ότι τα σκηνοθέτησε η κυβέρνηση αυτά στον Εύρο. Ποια είναι η θέση, καθαρή θέση της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κύριε Οικονόμου, έχουμε περάσει και έχουμε συζητήσει και παλαιότερα εδώ. Και εμείς περάσαμε απίστευτες σκληρές καταστάσεις σε σχέση με το προσφυγικό. Το 2015 λέτε, ναι. Και το 2015 και ταυτόχρονα μέχρι το 2016, όταν έγινε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας. Όταν κλείσαν τα σύνορα, έγινε η συμφωνία. Και μετά, κύριε Αναστροπούλου, είχαμε, και οφείλω να το πω γιατί το γνωρίζω, έτσι, είχα ένα κομμάτι του προσφυγικού από το Υπουργείο. Είχαμε πάρα πολλές ροές κατά διαστήματα. Ή εντυνόταν αυτή η προσπάθεια. Τι θέλω να πω τώρα όμως εδώ. Πρώτον, η κυβέρνηση, όταν την είχαμε ενημερώσει από την αρχή ότι δεν πρέπει να σταματήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 7 μήνες λοιπόν καθυστερήσαμε. Άρα και οι υπηρεσίες. Είμαστε σε άλλη φάση τώρα, κύριε Ρήγα. Κύριε Οικονόμου, έχουμε περάσει. Αλλά αυτά όμως είναι εις βάρος της κατάστασης και θα μπορούσαμε να τα είχαμε προβλέψει. Οι 5.000 σύνορα. Οι 5.000 που είπαν στη Μόρια και στα 15 περίπου ήταν σε όλα τα νησιά. 12 ήταν, φτάσαν να είναι 50.000 στα νησιά. Καθυστέρησαν λοιπόν να κάνουν όλες τις διαδικασίες και του ασύλου. Και του ασύλου. Κύριε Μαργόπουλε, επιτρέψτε μου. Θα ήθελα να ρωτήσω χωρίς να σας διακόψω, δεν διακόπτω. Εγώ δεν σας διακόψω. Καθόλου δεν θα σας διακόψω ξανά. Έπρεπε να πάει ο στρατός και τα μάτια πάνω. Ποια θα ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή θα έπρεπε να κάνετε αυτό που λέει η νεολαία? Θα τα πούμε. Μην δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έπρεπε να είχαμε προβλέψει να μην φτάσουμε εδώ.
Αυτό είναι τώρα το θέμα. Άρα τώρα δεν έχει πάρει. Με δική μας ευθύνη, δηλαδή. Βεβαίως, με δική μας ευθύνη της κυβέρνησης φτάσαμε εδώ. Ευθύνη της κυβέρνησης φτάσαμε εδώ. Φτάσαμε να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Γιατί άλλο πράγμα, σας λέω, κύριε οικονόμου, να είχαμε 5.000, 4.000 και αν μπορούσαμε να. Δεύτερον, δεν έχει γίνει καμία επικοινωνία. Εγώ επιμένω. Στις δύσκολες, και το έλεγα και όταν περνάγαμε επικοινωνία με την τουρκική κυβέρνηση. Όπου να μπορέσεις να δεις. Εμείς το κάναμε. Όταν χρειαζόταν και ήταν η ένταση, δεν κακό να την κάνεις. Τότε κάνεις επικοινωνίες. Τρίτον, τα δεδομένα δεν. Πίσω, κύριε Χρυσοπολ, τα δεδομένα διαμορφώθηκαν. Ο Ερντογάν το είπε και το έκανε. Άνοιξε τις πόρτες για να περάσουν. Φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά, λέω. Τώρα, επί της ουσίας, ο Ερντογάν το κάνει. Για να θυμίσω όμως, γιατί αυτά δεν είναι, ξέχωρα. Όταν η κυβέρνηση είχε θεωρούσε ότι μην στενοχωρήσουμε τον Ερντογάν, επειδή έχουμε το προσφυγικό με τα εθνικά θέματα, θυμάστε τις δηλώσεις του κ. Πέτσα. Αυτά όλα, ένα, δύο, τρία που γινόντουσαν, διευκόλυναν τον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν έχει δηλαδή συγκεκριμένη. Η πολιτική της κυβέρνησης διευκόλυνε τον Ερντογάν, λέτε. Βεβαίως, η πολιτική της κυβέρνησης και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τα πράγματα, ο Ερντογάν να μην μένει πιεσμένος. Άρα να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Γνωρίζαμε αυτό όλοι. Αυτό τον έκανε να ανοίξει τις πόρτες. Γνωρίζαμε δηλαδή όλοι ότι την προηγούμενη περίοδο ο Ερντογάν είχε αυξήσει την επιθετικότητα. Μα δικαιολογείται τον Ερντογάν είχε αυξήσει. Όχι, κύριε Μαρκόπουλε. Όχι, κύριε Μαρκόπουλε. Τη στιγμή που η χώρα αμήνεται αυτή τη στιγμή. Μην με διακόπτετε. Μην το κάνετε δεύτερη φορά. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Εγώ σας λέω τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κακό να το πούμε. Δεδομένοι δεν θα είμαστε με την έννοια να σας στηρίξουμε. Δεν κάνουμε αυτό το οποίο κάνατε. Όταν μας βρίζατε, την προηγούμενη περίοδο. Όχι, όχι. Λάθος κάνετε. Εδώ μιλάμε για τώρα. Όταν δημιουργήσατε έναν κλειό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός με τον τρόπο ρατσισμό, μια αντίληψη η οποία προφυλακισμού, όλα πριν. Αυτά θα δείτε τα πληρώνετε τώρα. Θα δείτε τώρα στο SkyGR μια κόντρα του κυρίου Τσαβούσογλου με τον Χάικο Μάς, τον συνάδελφό του από τη Γερμανία, που φτάνουν τελικά σε ελληνοποίηση του θέματος. Για να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ. Εδώ, κοίτα, είναι μια κόντρα μέσω Twitter αυτή. Λοιπόν, ο Τούρκος Υπουργικός Εξωτερικών, κοιτάξτε, υποστηρίζω ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βία κλπ. Σε μία ακόμη ανάρτηση, ο Τούρκος στρέφεται προκλητικά και κατά της χώρας μας και λέει, διακινώντας αυτά τα fake news που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, προτρέπει τον γερμανό ομολογό του να απευθύνει τις συστάσεις του στους φίλους του, τους Έλληνες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, που σκοτώνουν με βαναυσότητα πρόσφυγες στα σύνορα. Κάτι που βεβαίως απέκρουσε από την πρώτη στιγμή. Αυτό το λέμε τώρα, κυβέρνηση. Κύριε Ρίγα, γιατί εσείς λέτε ότι η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης οδήγησε. Είναι συνεννοηθούμε με τον Ερντογάν, έτσι, που λέει ότι σκοτώνουν οι Έλληνες. Είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για ένα όργιο προπαγάνδα. Ακούστε λίγο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα οποία και προφανώς θα υπάρχουν. Λέω λοιπόν ότι στην πιο. Και είμαι πιστός σε αυτή τη γραμμή. Στο θέμα εξωτερικής πολιτικής. Σωστά πολιτικής. Έκλεισε τα σύνορα. Άρα, η Ελλάδα και έστειλε στρατό εκεί. Προφανώς ότι πρέπει να, τα σύνορά μας να περιφρουρηθούν. Είναι μας. Σωστό. Δεν, αλλά. Άρα θα πρέπει, άρα θα πρέπει όμως. Να, όταν έχεις τέτοιες εικόνες απάνω και δεν μπορεί σε παιδιά και σε γονείς να υπάρχει τέτοιες συμπεριφορές, δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Γιατί χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή από τον Ερντογάν, δεν ήρθαν ξαφνικά. Πρέπει να ανοίξουν την πόρτα με τους πρόσφυγες. Δεν ξαναπέτουσαν τις πόρτες. Δεν ξαναπέτουσαν. Τι θα πρέπει να γίνει η Ελλάδα, κύριε οικονόμο. Λοιπόν, δεν το κάνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή. Δεν το κάνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή γιατί θέλουν να περάσουν έτσι οτιδήποτε άλλο. Έχουν περάσει πάρα πολλά. Είναι θέμα Ευρώπης. Η Ευρώπη λοιπόν, Συμβούλιο Κορυφής. Και τελειώνω, κυρία Δημαδάμα, τελειώνω. Συμβούλιο Κορυφής. Συμβούλιο Κορυφής ενός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, πρέπει να βρεθούν λύσεις οι οποίες να πιεστεί ο Ερντογάν, να υπάρξουν κυρώσεις στον Ερντογάν για αυτό το οποίο κάνει, να τηρήσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας. Και τρίτον, να παρθούν μέτρα. Αν τυχόν το συνεχίσει. Αλλά αναμένουμε να μπω στη διαδικασία αυτής της αντιπαράθεσης τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση με έναν κοινικό Ερντογάν που εργαλειοποιεί ανθρώπους, που αγνοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και προσπαθούμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δεν είναι μπροστά και δίπλα στην ελληνική κυβέρνηση. Το κίνημα Αλλαγής ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να μπούμε σε καμία αντιπαράθεση. Ο κόσμος που μας ακούει, οι άνθρωποι που φιλούν τα σύνορα αυτή τη στιγμή, περιμένουν από εμάς ομοψυχία, σοβαρότητα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πείτε τα αυτά, κύριε σοβαρότητα, ομοψυχία, η κυρία γεννηματά από την πρώτη στιγμή. Σοβαρό, λέει ότι η κυβέρνηση δημιουργεί τα προβλήματα αυτά. Λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ευρωπαϊκά το ζήτημα.
πρέπει να πάμε στους εταίρους μας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και να ζητήσουμε συμμαχίες. Δεν πάμε, έρχονται. Είναι η πρώτη θετικό. Φορά που οι τρεις θεσμοί. Είναι σημαντικό. Είναι θετικό. Η πρώτη είναι φορά θετικό. Που και οι τρεις θεσμοί έρχονται στα σύνορα. Είναι θετικό λοιπόν το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ, αλλά πρέπει να πάρει μέτρα συγκεκριμένα απέναντι στην Τουρκία. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς η κατάσταση εδώ. Ο κύριος Ερντογάν δυστυχώς έχει ένα μεγάλο μέτωπο στη Συρία ανοιχτό. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε ομόψυχοι μαζί όλοι για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σεβόμενοι. Ακούστε το Πασόκ. Το πατριωτικό Πασόκ, το κίνημα αλλαγής, λέει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα σεβόμαστε. Σεβόμαστε τη χώρα μας όμως και πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα σέβεται και ο Ερντογάν που γεμίζει αυτοκίνητα και πούλμαν με κατατρεγμένους ανθρώπους από την Κωνσταντινούπολη, τους φέρει στα σύνορα και τους σωθεί να πέσουν μέσα στα χημικά. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με την κυρία Δαμάδα σε όλα αυτά που είπε. Όμως, δεν αυτό γίνεται που... και να συμφωνείτε με την κυρία Δαμάδα και να λέτε ότι λέτε. Συμφωνούμε απολύτως, όχι κυρία Κόμμα. Η κυρία Αναστόπουλ δεν θα με ερμηνεύσετε. Συμφωνούμε απολύτως, αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει. Η κυβέρνηση είναι αυτή τη σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία. Το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ δεν μπορεί να το ξεχάσουμε. Μα κύριε Ρίγα, γιατί ξεχάσει τι γινόταν με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό επί ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τη μαδάμα διαμορφώσαμε μια άλλη και η συμφωνία. Μπορούμε τώρα να βρούμε ένα κοινό τόπο, κύριε Ρίγα, και να μην αντιπαρατεθάμε αυτά που κάνατε εσείς. Κοινό τόπο, με εσάς βρίσκω. Εδώ όμως δεν γίνεται να γίνονται αυτά στα νησιά. Στα νησιά τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην ουσία. Στην ουσία, διχασμό, κύριε Οικονόμου. Δεν καταλαβαίνετε να έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία και να έχουμε τέτοιο διχασμό με την Κρήτη. Η Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το μείζον. Η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπαρκτές διαφορές. Μία από τις διαφορές μας είναι ότι εμείς φυλάσσουμε τα σύνορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπουμε, βάσει των δικαιωματιστών. Λάθος κάνει. Τι γνώμη με λέω, αγαπητέ. Φυλάξαμε τα σύνορα και φυλάξαμε. Αλλά με αξιοπρέπεια απέναντι στους διεθνούς θεσμούς. Δεν πάμε να κλείσουμε. Να κάνει τελευταίο και ολοκληρώνω. Και κλειστά και μάλιστα ο αγαπημένος μου φίλος ο κύριος Δρίγας να πήγε ένα μπράβο. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις μέρες να διεθνοποιηθεί το θέμα. Είναι η πρώτη φορά που στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μέτρα θα πάρουμε. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα σύνορά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα είχε καταφέρει αυτά. Ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Είχε έρθει κύριε Μαργκόπουλε και ο Πάπας. Θα τσακωνόμαστε. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Επίτροπος και όλοι είχαν. Ο Πάπας είναι άρρωστος τώρα. Άλλο λέω, το ερώτημα είναι τι μέτρα θα πάρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα διάσπασης με όλα αυτά που γίνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει χώρο στο 3%. Πού είναι ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας που είναι 4%. Ο Αλέξος Τσίπρας εδώ καταρχήν πρέπει. Θα έπρεπε να είναι στο Μαγκόπουλε. Μίλησε στη Βουλή. Μίλησε στη Βουλή. Είναι εδώ. Και βεβαίως εσείς είστε κυβέρνηση. Εσείς είστε κυβέρνηση, κύριος Τσίπρας. Εδώ ήταν. Έχει κάνει δηλώσεις. Ο Αλέξος Τσίπρας. Και η κυβέρνηση δεν είναι ο Αλέξος Τσίπρας. Και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές. Με το σεβασμό και όχι να δημιουργείτε αυτό που δημιουργήσατε, κύριε Μαρκόπουλε. Σε διάλειμμα, κυρία Δημαδάμα. Σύγκληση πολιτικών αρχηγών με αυτό το κλίμα δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Μα δεν γίνεται, κύριε Μαρκόπουλε. Πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ελάτε.